Laterna είναι βασικά κατασκευή εγγλέζικη, αλλά πολύ σύντομα ξαπλώθηκε σε όλα τα μεγάλα κέντρα της Ευρώπης και της Αμερικής, γιατί ήταν αυτόματο όργανο και έτσι ακούγε όλος ο κόσμος μουσική. Εκεί όμως που πραγματικά έγινε κάτι ξεχωριστό με τη Laterna ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε και μια μεγάλη παροικία Ελλήνων που αγάπησαν πολύ αυτό το όργανο και χρησιμοποίησε τη μουσική του για να βγάλουν αυτό το καταπληκτικό πολίτικο τραγούδι και το παραδοσιακό το ελληνικό. Για εμάς τους Έλληνες η Laterna είναι πολύ σημαντικό όργανο, γιατί με αυτό οι Έλληνες πριν από 100-150 χρόνια πάντρευαν τα παιδιά τους, γιόρταζαν τις μεγάλες γιορτές και είχαν όλες αυτές τις σπουδαίες εικόνες να τους θυμίζουν τις καλές τους μέρες. Γενικά είναι ένα όργανο υπέροχο που αν μπορέσεις και βγάλεις την ομορφιά του, πραγματικά είναι συγκλονιστικό, σε κάνει να θέλεις να σηκωθείς να χορέψεις. Η Laterna είναι η πρώτη έκδοση ιστορικά του αυτόματου πιάνου. Έχει όλη την κατασκευή ενός κλασικού πιάνου, μόνο που αντί για πλήκτρα έχει καρφιά. Δηλαδή το κάθε καρφί σμπρώχνει ένα σφυράκι και έτσι παράγει τη μουσική. Εδώ όπως βλέπετε είναι το πιάνο από πίσω, εδώ είναι οι χορδές, είναι ο καβαλάρης, είναι το μπαλκόνι, οι καβίλιες, είναι ο μηχανισμός, ο γραβιές που λέμε, που είναι παράφραση του κλαβιέ, οι σιωπητήρες και ό,τι έχει μέσα ένα πιάνο. Αντί για πλήκτρα λοιπόν έχουμε έναν κύλινδρο με καρφιά που έχει μέσα τη μουσική. Έχουμε δηλαδή και το πιάνο και τη μουσική. Εδώ το κάθε καρφί είναι μια μουσική νότα. Άλλο καρφί είναι χαμηλό, άλλο ψηλό, έχουν διάφορες γωνίες, πρέπει να δούμε πολύ μεγάλη ακρίβεια και για 9 τραγούδια έχουμε περίπου 8.000 καρφιά. Και όπως καταλαβαίνετε είναι όλο μαζί ένα πολύπλοκο και ένα πολύ λεπτό κατασκεύασμα. Και αν όλα αυτά τα καρφιά δουν με τη σωστή σειρά, τότε βγαίνει η μουσική. Άρα, εδώ έχουμε έναν κατασκευαστή που πρέπει να φτιάξει όλο το όργανο, αλλά που ταυτόχρονα πρέπει να μπορέσει να γράψει και τη μουσική.